Μια λαμπρή βραδιά αφιερωμένη στους τηλοβάτες του τουρισμού στην Κρήτη επεφύλαξε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων, τιμώντας πρόσωπα και φορείς που πρωταγωνίστησαν τη σεζόν που πέρασε, συμβάλλοντας την ανάδειξη του νησιού σε κορυφαίο προορισμό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βραβεύτηκαν, η Χριστίνα Χαλκιαδάκη για τη συμβολή της στη στήριξη των εργαζομένων του κλάδου στην περίοδο της πανδημίας και ο αρχισυντάκτης της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, τα βραβεία τουρισμού της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης επανήλθαν με ακόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα για να τιμήσουν τους τηλοβάτες μιας ακόμη σεζόν που κατάφεραν να αναδείξουν το νησί ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Κρήτη μας το 2020 και το 2021 μέσω πανδημίας έκανε πρωταθλητισμό στον αριθμό των επισκεπτών σε σχέση με άλλους προορισμούς. Κάποιοι άνθρωποι βέβαια έβαλαν μέρη. Η λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες τα είχε όλα. Γιορτινή ατμόσφαιρα, κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας και πολλές βραβεύσεις έως ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας που καταβάλουν άνθρωποι και φορείς για τη στήριξη και την πρόοδο του τουρισμού στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντική, διότι πρέπει να βραβεύονται οι άριστοι, ούτως ώστε να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι και να γίνονται καλύτεροι για να προσφέρουν ποιοτικότερες υπηρεσίες. Ξεχωριστή διάκριση απονεμήθηκε στη Χριστίνα Χαλκιαδάκη για την καθοριστική συμβολή της στη στήριξη των εργαζομένων του κλάδου την περίοδο της πανδημίας. Στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας στήριξε με δωροεπιταγές στους εργαζόμενους του τουρισμού. Είναι η κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη από τα ομώνυμα Σούπερ Μάρκετ. Παρακαλώ, κυρία Χαλκιαδάκη. Εγώ υποκλίνομαι στον τουρισμό που μας έχει κάνει περήφανος κάθε χρόνο και στα δύσκολα και στα εύκολα και πάντα θα πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Από τον Όμιλο Κρήτη TV, ο κύριος Μάνος Δασκαλάκης. Στα θυμόμενα πρόσωπα της βραδιάς και ο αρχισυντάκτης της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων για τη συμβολή του στην ανάδειξη των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων για τη στήριξη του κλάδου στα 2 δύσκολα χρόνια που πέρασαν. Ευχαριστώ θερμά τους τουριστικούς πράκτορες της Κρήτης, τον κύριο Βλατάκη προσωπικά για αυτή την τιμητική διάκριση και στο πρόσωπό μου, αλλά κυρίως στον όμιλο της Κρήτη TV. Ένα κανάλι που από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στάθηκε στο πλευρό των τουριστικών παραγόντων. Η τουριστική μας βιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας και όχι μόνο. Και το γεγονός ότι δοκιμάστηκε στην πανδημία και άντεξε, αυτό είναι κάτι παραπάνω από μια ουσιαστική υπέρβαση. Συγκινητική ήταν και η αναφορά στον εκλειπώντα πρωτεργάτη του τουρισμού στην Κρήτη, Μιλτιάδη Καράτζη. Πρόσωπα της βραδιάς υπήρξαν ωστόσο οι κορυφαίοι εργαζόμενοι των τουριστικών γραφείων της Κρήτης, οι οποίοι τιμήθηκαν για όσα προσέφεραν, αλλά και το παράδειγμα το οποίο θέτουν. Μέρος των εργοδοτών σας, κάνω μια υπόκριση και σας ευχαριστούμε από καρδιά. Η βραδιά όμως σήμερα αφορά και τους άριστους, τους συνεργάτες μας που με το ήθος, την επαγγελματικότητα και τις υποδειγματικές υπηρεσίες ευχαριστούν τους επισκέπτες μας και προκαλούν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους να τους ακολουθήσουν για την ποιότητα που πρέπει να προσφέρουν.